Καλώς τους. Κοπιάστε να πιούμε ένα ουισκάκι. Με λένε Νικόλα και μαζί θα δοκιμάσουμε αποστάγματα, κρασιά και καφέδες, όλες εκείνες τις μικρές απολαύσεις δηλαδή, που κάνουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας λίγο καλύτερη. Τι έχουμε εδώ σήμερα? Σήμερα εδώ έχουμε ένα dimple, blended scotch whisky, 15 ετών παλαίωσης. Για να σερβίρουμε. Θα τα αφήσουμε λιγάκι για να ανοίξει τα αρώματά του. Το συγκεκριμένο whisky ανήκει στη μεγάλη οικογένεια του Hegg, από τα παλαιότερα από στα κτίρια στη Σκωτία, τότε που ο κόσμος ακόμα προτιμούσε τα blended whisky σε σχέση με τα single malt. Τι σημαίνουν όμως οι δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες? Single malt είναι το whisky εκείνο το οποίο φτιάχνεται σε ένα και μόνο από στα κτίριο, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά κριθάρι. Κριθάρι, νερό, μαγιά. Τίποτα άλλο. Τα blended whisky είναι τα whisky εκείνα τα οποία εκτός από κριθάρι έχουν και άλλα δημητριακά μπλεγμένα μεταξύ τους. Τα πιο συνηθισμένα είναι το καλαμπόκι, το σιτάρι και η σίκαλη. Στις μέρες μας, τα single malt whisky θεωρούνται ανώτερα από τα blended και δικαίως. Τι με τράβηξε όμως εμένα σε αυτό το whisky? Γοητεύτηκα πάρα πολύ από το σχήμα του μπουκαλιού του, γιατί το συγκεκριμένο σχήμα κουβαλάει βαριά ιστορία στην πλάτη του. Στα 1900, το κλασικό ποτό του ναυτικού ήταν το whisky. Στο τελείωμα της βάρδιας, μαζευόντουσαν όλοι μαζί στην τραπεζαρία και πίνανε whisky για να χαλαρώσουν. Όμως, όσο καλά και να προσπαθούσαν να στερεώσουν το μπουκάλι στο τραπέζι, ένα απότομο κύμα ήταν ικανό για να το αναποδογυρίσει, να κυλήσει, να πέσει από το τραπέζι και να σπάσει. Για το ναυτικό εκείνης της εποχής, αυτό δεν ήταν μια απλή απώλεια ενός ακόμα ποτού. Ήτανε κακοτυχία. Έπρεπε λοιπόν να βρουν ένα τρόπο, ούτως ώστε ακόμα και να αναποδογυρίσει το μπουκάλι, να μην μπορεί να κυλήσει. Και έτσι έφτιαξαν αυτό. Έτσι, ακόμα και αν αναποδογύριζε το μπουκάλι, δεν μπορούσε να κυλήσει. Τα μπουκάλια εκείνη την εποχή φτιαχνόντουσαν με τον παραδοσιακό τρόπο, από φυσιτό γυαλί. Κατά τη διαδικασία, και ενώ ήταν το γυαλί ακόμα ζεστό, παίρνανε τσιμπίδα και το διαμορφώνανε σε αυτό το σχήμα. Το τσιμπούσαν δηλαδή. Γι' αυτό λέγεται και επίσης dimple pinch. Το περίεργο σχήμα του όμως ανάγκαζε το ναυτικό να αντίσει το μπουκάλι περιμετρικά με σειρματόσχοινο για να έχει καλύτερη λαβή όταν θα σερβίρει. Διατηρώντας την παράδοση, βλέπουμε και εδώ πέρα ένα πολύ μικρό χρυσαφί σειρματοσχοινάκι. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Το συγκεκριμένο whisky έχει εμφιαλωθεί στους 40 αλκοολικούς βαθμούς. Το κατώτατο όριο δηλαδή για να μπορεί να λέγεται whisky. Γι' αυτό θα του βάλω ελάχιστο νερό, ίσα-ίσα να το βοηθήσω να ανοίξει λίγο πιο εύκολα τα αρώματά του. Μισό κουταλάκι του γλυκού ή αλλιώς 2 με 3 σταγόνες. Λοιπόν, με το χρώμα του δεν θα ασχοληθώ πολύ, γιατί είναι προφανές ότι έχει και καραμελόχρωμα, ε150, και είναι και chill filtered. Τώρα μάλλον το μυαλό σου είναι λιγάκι, α, τι φάση είναι αυτή, τι καινούργιες ορολογίες. Υπόσχομαι να τις αναλύσουμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πάμε να το μυρίσουμε. Νότες μελιού. Σταφίδα. Ξανθιά σταφίδα. Μια ελαφριά μπανάνα. Και λίγο βανίλια. Έχει πολύ ελαφρά αρώματα. Δεν έχει κάτι το οποίο να κυριαρχεί. Είναι πολύ ισορροπημένο και στρογγυλό. Πάμε να το δοκιμάσουμε.
Το πρώτο που νιώθω είναι το μέλι. Λίγο βανίλια. Νιώθω ένα ελαφρύ βερίκοκο. Και ένα πιπεράτο τελείωμα. Ένα λευκό τριμμένο πιπέρι. Πολύ στρογγυλό ουίσκι. Ομογενοποιημένο. Γλυκό. Ωραίο ουίσκι. Καταληκτικά λοιπόν. Γι' αυτό το Dimple Blended Scotch Whisky που έχει οριμάσει 15 χρόνια σε βαρέλι. Έχω να πω ότι είναι ένα ευκολόπιωτο ουίσκι. Ένα ισορροπημένο, στρογγυλό ουίσκι, ομογενοποιημένο, γλυκό, με νότες από μέλι, νότες βανίλιας, το οποίο έχει μια πιπεράτη επίγευση, ένα τελείωμα πιπεράτο. Ωραίο ουίσκι. Εύκολο. Μου φάνηκε λίγο ακριβό, γιατί το βρήκα γύρω στα 38 ευρώ. Από βαθμολογία θα του βάλω 83%, γιατί το θεωρώ πολύ αξιόλογο για blended whisky. Είμαι ο Νικόλας Σωτηρόπουλος και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά, να είστε υγιείς και να απολαμβάνετε το ποτό σας με καλή παρέα και καλή διάθεση. Σλάντζιβα!